Καλησπέρα σας. Σωματείο Εργατοϊπαλλήλων Βιομηχανικής Μεταλλευτικής χαιρετίζει τη συνδιάσκεψη των συνασπισμών ριζοσπαστικής αριστεράς. Ευχόμαστε και ευελπιστούμε πως η άνοδος της αριστεράς θα είναι επαρκή για την επανεκκίνηση της εργατικής τάξης και τους νικηφόρους αγώνες της. Για την ελληνική ιστορία, η εργατική τάξη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την αριστερά. Και ανάλογα, όσο ανέβαινε αριστερά, ανέβαινε και το κίνημα και η εργατική τάξη. Και το αντίθετο, όσο έχανε δυνάμεις, τόσο δυνατούς το εργατικό κίνημα. Αυτό που συμβαίνει και στις μέρες μας είναι ένα δείγμα τα λεγόμενά μας. Έτσι νομίζουμε πως θα γίνει και το επόμενο διάστημα. Εμείς στο Σωματείο Βιομηχανικής Μεταλλευτικής και εργαζόμενοι φτάσαμε όπως πολλοί άλλοι εργαζόμενοι στον ελλαδικό χώρο αλλά και γενικότερα Ευρώπη και Αμερική σε μία αδιέξοδο όπου τα γράμματα στον τοίχο της αδιεξόδου έγραφαν «Παραιτηθείτε, διεκδικήστε ανεργία, ψάξτε να βρείτε δουλειά, υποκύψτε στο κεφάλι, σκύψτε το κεφάλι μπροστά στο αφεντικό». Έτσι, ψάξαμε για διέξοδο και πήραμε απόφαση να σκάψουμε τον τοίχο της αδιέξοδου. Αλλά ξύνοντας τον ψευτοσουβά που είχε αυτά τα λόγια, βρήκαμε ότι παρακάτω υπάρχουν λέξεις που έλεγαν «Ανασηκωθείτε, περιφρουρίστε, ζητήστε, απαιτήστε, καταλάβετε, παράγετε, διευθύνετε σαν εργαζόμενοι και στείλτε στον αγύριστο τον καταπιεστή σας». Εμείς σαν εργαζόμενοι προτιμήσαμε αυτά τα λόγια του σταθερού παλιού σουβά, αυτό που φτιάχτηκε από τα χέρια περίτυχνων μασοράδων και εργατών μιας προηγούμενης γενιάς. Και όχι αυτά των σύγχρονων έτοιμων που τα ρίχνει μηχανή και είναι μόνο βιτρίνα. Και χωρίς το βασικό συστατικό, τον ασβέστη, που έχει την ιδιότητα εκτός των άλλων να είναι απολυμαντικός, αλλά και επιμονωτικά να κρατάει άσβεστο το εργατικό κίνημα. Έτσι προχωράμε εδώ και 18 μήνες, προτιμώντας να πεινάμε, αλλά να μην υποκύψουμε σε αυτά που μας μπρώχνουν. Προτιμήσαμε να πάρουμε με τη σειρά όλα αυτά που προανάφερα. Ανασηκωθήκαμε και πήραμε θάρρος. Βρήκαμε τη στήριξη στο εργατικό κίνημα και όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο, αλλά πανευρωπαϊκά. Και με συμπαράσταση από Αυστραλία, Αμερική και συνεχίζουμε. Περιφρουρούμε το εργοστάσιο για να μην γίνει καπνός σε μια νυχτή. Επί 7 μέρες την εβδομάδα, 24 ώρες την ημέρα. Ζητήσαμε να μας δοθεί το εργοστάσιο για να το δουλέψουμε εμείς που το ξέρουμε και το πονάμε. Απαιτήσαμε να φτιαχτεί νόμος πλαίσιο που να μας καλύπτει και για να κατέχουμε τα μέσα παραγωγής. Έχουμε απόφαση Γενικής Συνέλευσης να καταλάβουμε το εργοστάσιο εφόσον πολυσυεργεί το Υπουργείο να απαντήσει. Έχουμε απόφαση Γενικής Συνέλευσης να ξεκινήσουμε την παραγωγή με όσα μέσα έχουμε για αρχή. Έχουμε την απόφαση να διευθύνουμε το εργοστάσιο εμείς οι εργαζόμενοι μέσα από τη Γενική Συνέλευση, μιας και έχουμε καταργήσει Δέλτα Σίγμα και ενεργούμε από καιρό έτσι. Και τέλος, να στείλουμε στον αγύριστο τον καταπιεστή μας. Θα μου πείτε, το κάνουμε μεμονωμένα. Δεν αρκεί. Ναι, αλλά είναι μια καλή αρχή. Μας πλησίασαν και μας είπαν πως θα συγκρουστούμε. Απαντήσατε. Αν είναι να γίνει, ας γίνει. Μας είπαν πως θα αφομοιωθούμε στον καπιταλισμό. Απαντήσαμε πως αν δεν είναι το κίνημα δίπλα μας, είναι επόμενο να συμβεί. Μας τρομοκράτησαν πως θα μας κλείσουν στη φυλακή αν προχωρήσουμε. Απαντάμε, αν είναι να μας κλείσουν, γιατί ζητάμε την αξιοπρέπειά μας, ας το κάνουν, αν τολμάνε. Αυτό είναι το έγκλημά μας. Ζητάμε τη δουλειά μας και να αποθέτουμε τις ελπίδες μας
σε ένα δυνατό εργατικό ριζοσπαστικό κίνημα. Να στηρίζεται βέβαια από μια μελλοντική πολιτική πλειοψηφία που θα έχει γνώμονα το καλό της κοινωνίας, του συμφέροντος, όχι του κεφαλαίου. Και έτσι ελπίζουμε να πλέψει και ο συνασπισμός της ριζοσπαστικής αριστερά προς το συμφέρον των πολλών και όχι των κολλητών. Και ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας καλή δύναμη.